Φίλοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε στο χωριό Δωρός της επαρχίας Λεμεσού. Αυτό το μπουκέτο, αυτή την ομορφιά παντός καιρού, ένα χωριό που η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό Δωρός βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό, καθοδόν προς το Τρόοδος. Κατηφορίζοντας από την αριστερή πλευρά του αυτοκινητόδρομου μέσα σε μια καταπράσινη ιδυλιακή κοιλάδα με ποικιλία δέντρων, κυρίως αμυγδαλιών. Η εικόνα για τον επισκέπτη φαντάζει ως ένας μοσχομυρισμένος κήπος που ιδίως την άνοιξη με τις ανθισμένες αμυγδαλιές το θέαμα είναι παραδεισένιο. Η ιστορία του χωριού πάει πίσω στο χρόνο και ακουμπά στην προχριστιανική περίοδο. Αυτό το μαρτυρούν οι αρχαίοι τάφοι που είναι διάσπαρτοι σε όλη την κοιλάδα. Σύμφωνα με τον Λόγιο Ευρυπίδη Καρσερά, το υπέδαφος της περιοχής είναι ένα υπόγειο μουσείο. Στο βιβλίο του Κυριάκου Δέλτα Παπαδόπουλου, «Κουμανταρία, το κρασί θρύλος», διαβάζουμε ότι ο Δωρός ήταν καθαρά ελληνικό χωριό από αρχαιοτάτων χρόνων. Η δεονομασία του σχετίζεται ίσως με την αρχαία ελληνική ονομασία Δωρής, που σημαίνει δασώδης περιοχή. Πιθανό να ήκμασε στην περιοχή αρχαίος οικισμός, αφού τον Ιούλη του 2002 ανακαλύφθηκε αρχαίος τάφος που χρονολογείται γύρω στο 700 π.Χ. Τα αρχαία ευρήματα παραλήφθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Σήμερα το χωριό τριγυρίζεται από πολλά καλά αμπέλια, τα οποία φυτεύτηκαν εκεί από τα παλιά χρόνια και ανανεώθηκαν πολλές φορές. Απόδειξη είναι η ύπαρξη μιας τοποθεσίας αντίκρητου δωρού στη δεξιά όχθη του Κούρη με το όνομα Διόνυσος, όνομα του αρχαίου θεού της καρποφορίας, των αμπελιών και της βλάστησης, του ζωοδότη της αυθονίας της ζωής που λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τις αξιώσεις για την αρχαίγονη αυτή περιοχή μαρτυρεί και η τοποθεσία που βρίσκεται η σκήτη του Αγίου Σεργίου και Βάκχου στα σύνορα Δωρού Μοναγρίου. Το διπλό αυτό όνομα μαρτυρεί μια ιστορική συνέχεια όπου συνυπάρχει το χθες με το σήμερα, οι λατρευτικές θεότητες της αρχαιότητας και ο σύγχρονος χριστιανικός κόσμος. Στην πλατεία του χωριού μας περίμενε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα και προθυμία μας ξενάγησε στην κοινότητά του και μας αποκάλυψε τον πλούτο της παράδοσης αυτού του χωριού, τον εξοραϊσμό και τα έργα υποδομής, καθώς και τη μέριμνα και φροντίδα των κατοίκων του για την κοινότητά τους. Με ιδιαίτερη περηφάνεια μάλιστα μας αποκάλυψε το χώρο στο κέντρο της πλατείας όπου ανακαλύφθηκε ο αρχαίος τάφος του 700 π.Χ. και όπου σε συνεργασία με το συμβούλιο του και με παράγοντες του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα προχωρήσει στην τοποθέτηση επιτύμβια στήλης για να δείχνει στον κάθε επισκέπτη τη μακραίωνη ιστορία του Δωρού. Πρόεδρε μου, σε ευχαριστούμε που μας... με τον τρόπο που μας υποδέχτηκες και εσύ με τη σειρά σου στην κοινότητά σου. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Ραδιοφωνικό Τμήμα Κύπρου που βρίσκεται στην κοινότητά μας. Η κοινότητά μας είναι ένα μικρό χωριό, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 450 μέτρα. Είμαστε 25 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό. Ο Δωρός είναι ένα ελληνικό χωριό από έκτοτε. Τελευταία το 2000, όταν εδώ σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε, έκαναμε εσκαφές για να κάνουμε κάτι έργα στην κοινότητα. Βρήκαμε τάφους, οι οποίοι νομίζω ότι υπήρχε, όπως μας είπε το μουσείο, στον 7ο π.Χ. αιώνα. Τα οποία βρήκαμε αντικείμενα, τα οποία είναι στο μουσείο. Η κοινότητα Δωρού βρίσκεται με τις αμυγδαλιές, με τα αμπέλια τριγύρω της. Είναι ένα από τα 14 χωριά που υπάγεται προς την ημερομηνία περιοχή Κουμανταρίας. Εδώ στην κοινότητα από αρκετό χρόνο υπάρχει η Κουμανταρία, η Σταφίδα, η Ζημανία. Οι κάτοικοι της κοινότητας ασχολούνται με αυτά τα αντικείμενα. Το 1998 άρχισε ξανά το ενοποιείο Κουμανταρία στην κοινότητα εφιαλώσεως, παραγωγής και εφιαλώσεως κουμανταρίας. Η κοινότητα είναι 20 λεπτά από τη Λεμεσό. Προς το τέλος η αστιφιλία καταργήθηκε, τώρα βλέπω ότι βάσει
ότι έρχεται ο κόσμος στην κοινότητα και χτίζει σπίτια και μένει και τα Σαββατοκυριακά του και τους θερινούς μήνες, Πάσχα. Στην κοινότητα ο επισκέπτης θα γνωρίσει το πάρκο της κοινότητας μας, τις δύο εκκλησίες που έχουμε. Οι δύο εκκλησίες είναι του Αγίου Επιφανίου 15ου αιώνα, της εκκλησία της Παναγίας Γατροφούσας, η οποία χτίστηκε το 1938. Υπάρχει η παλιά μας Ιβρύση, που δεν ξέρω πότε χτίστηκε, πότε εκφομολογήθηκε. Υπάρχει το νοπείο Κουμανταρίας, το οποίο καθημερινώς επισκέπτουν η κοινότητα μας περί των 300 ξένων τουριστών για να επισκεφτούν και να πιούν αυτόν τον ρωματικό κρασί. Το χωριό Δωρός, πώς ονομάστηκε, είναι ότι από ελληνικό, είναι ελληνικό όνομα Δωρεής, που σημαίνει δασότης περιοχής. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν ελληνικών χωριών από ανεκαθέν, από παλιά χρόνια. Τα σπίτια όταν τα επισκεφτούμε κάθε στιγμή θα βλέπετε ότι υπάρχουν γαμάρες οι οποίες μπορεί να είναι και 1000 χρονών. Μάλιστα. Αυτά είναι ο Δωρός. Μάλιστα. Σύμβαση Δωρού. Η ασχολίας λοιπόν παραμένει στην παράδοση. Οι κάτοικοι παραμένουν με την παραδοσιακή ενασχόληση με τα αμπέλια, τα παράγωγα έτσι, όλα τα προϊόντα του αμπελιού. Καθώς επίσης και κηπευτικά φαντάζομαι, φρουτόδεντρα, βρίσκεται σε μια ωραία προστατευμένη κήτη, έτσι, δίπλα στον ποταμό. Υπάρχει είναι στην κοιλάδα Γκούρη και Ξυλούρικου. Μπράβο. Από εδώ απέχει 500 μέτρα ο ποταμός ο Γκούρης. Πόσους κατοίκους έχει η κοινότητά σου, κύριε Πρόεδρε? Η κοινότητα μας έχει 150 κατοίκους. Στέκουν, αντέχουν, Στέκουν, αντέχουν. Τα Σαββατοκυριακά και καλοκαιριούμενες περισσότερους. Έχουν όλοι τα σπίτια τους, έτσι. Έρχονται πάνω. Έχετε και κάποιους ξένους? Βεβαίως έχουμε κάπου 15 οικογένειες Άγγλους. Μάλιστα. Που μένουν στην κοινότητα μας. Μια συνύπαρξη καλή, Βεβαίως. Δεν θα γίνουν αυτοί 4.000 και εσείς 200. Όχι, όχι. Χαριτολογώντας το λέω, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσα και κάτι άλλο να πω. Η ευρύτερη περιοχή. Εδώ επισημάναμε από την πρώτη στιγμή που πλησιάσαμε το χωριό σας μια σήμανση, μια ταμπέλα δηλαδή, που έγραφε σκήτη Αγίου Σεργίου και Βάκχου. Βέβαια. Και πήγαμε. Είναι, μας είπαν εκεί κάτι οικοδόμοι που φτιάχνουν εκεί, είναι και το μετόχι του μοναστηριού της Αμασγού. Μάλιστα. Αλλά η ιστορία αυτή είναι σύνορο σίγουρα της ευρύτερης περιοχής ή μάλλον είναι σύνορο μεταξύ Δωρού και Μοναγρίου. Έχετε επίγνωση, ξέρετε, μπορείτε να μας διαφωτίσετε περισσότερο οι διάφοροι αρμόδιες αρχές ότι εδώ συνυπάρχει το χθες με το σήμερα? Όταν βλέπω μια ταπέλα χριστιανού, όνομα χριστιανικό, έτσι, Άγιος, της δικιάς μας έτσι παράδοσης, την ίδια στιγμή και Βάκχος, άρα πάμε πίσω στην ειδωλολατρική περίοδο. Δεν θα το πω έτσι, από στην αρχαία προχριστού εποχή. Άρα υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Και αυτός είναι και ο πολιτισμός μας. Χτίζομαι δίπλα και προχωράμε μαζί. Έχετε επίγνωση αυτής της σημαντικής έτσι? Πραγματικά επίγνωση δεν έχω, αλλά γνωρίζω ότι υπήρχε παλιά μοναστήρι του Αγίου Σεργίου. Τώρα με το θέμα το Βάκχου, ναι. Που δεν είναι, θέλω να ξεκαθαρίσω στους τηλεθεατές μας και σε εσάς, παρεξηγημένη η έννοια ότι Βάκχος ίσον το συνδέω με το κρασί, μπορεί να συνδέεται με το αμπέλι, άρα τη γονιμότητα, τη βλάστηση, μπράβο, την άνοιξη, τη ζωή δηλαδή, ναι. Έτσι, συνεχίστε. Νομίζω ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η πραγματική ιστορία έτσι του μοναστηριού. Άρα ως κόριο οφθαλμού θα το φυλάξετε? Βεβαίως, ως κόριο οφθαλμού, παρόν που βλέπουμε, λέμε ότι είμαστε σύνορα Μοναγκριού Δωρού. Θα το δείτε εσείς. Ναι, θα το δούμε εμείς μαζί με τον
πρώτον, για μας τους ξένους με λίγα λόγια, αυτό μας εντυπωσίασε. Μπράβο. Ναι, είναι, να συνυπάρχει είναι το χθες έτσι ναι, με το σήμερα. Διότι στην περιοχή μας βρίσκονται πολλά μοναστήρια. Έτσι, μπράβο. Όταν μιλούμε για Αμασκούν, η Παναγία Μασκού, μετά μιλούμε για Αρχάγγελο Μιχαήλ, μετά μιλούμε για Άγιο Σέργιο, μετά μιλούμε για Παντελεήμονα, μετά μπράβο. Για Μαρίνα. Ναι. Η υπεροχή εδώ υπήρχαν πολλές εκκλησίες. Ωραία. Είστε και παρεκλεγείς, είπαμε, δεύτερη θητεία. Βεβαίως. Άρα έχετε ήδη στο ενεργητικό σας ή στο παθητικό σας, σας πει κάποιος, κάποια έργα ή μη έργα. Εσείς τι κάνατε και τι σχεδιάζετε άλλο. Εμείς προσπαθούμε την κοινότητά μας. Με το συμβούλιο σας φαντάζομαι, με αγαστή συνεργασία, να μην το λησμονούμε. Έτσι, μπράβο. Κοιτάξτε, δημοκρατικότατα. Δημοκρατικότατα. Πάντα δημοκρατικότατα. Σε αυτές τις δύο πενταετίες έκαναμε καλά έργα. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερα. Μάλιστα. Μας βοηθά η κυβέρνηση, μας βοηθούσε. Πολεοδομία σας βοηθά. Η πολεοδομία γιατί... όλοι ναι. δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από την κρατική. Βλέπω μηχανή. Κρατάτε την παράδοση πέτρα, κεραμίδι. Κρατούμε την παράδοση σε αυτόν εδώ το χώρο. Βλέπετε ότι υπάρχουν... Σε αυτόν τον πάρκο που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι διοξιώσεις, γάμοι κλπ. Βλέπουμε ότι είναι γύρω από αυτόν τον πάρκο όλων μπεύκα τα οποία δεν μπορεί να τα βρεις έτσι. Σε άλλους χώρους. Έτσι. Υπάρχει και αυτός ο παλιός πανεμόμυλος. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή το σωματείο Άγιος Επιφάνιος. Ναι. Που κάθε χρόνο γίνονται οι ορθικές με εκδηλώσεις, την παραμονή του Αγίου Επιφανίου γίνεται μεγάλη πανήγυρηση. Έρχεται πολλοί κόσμος, ο οποίος εμείς θα τον δεξιώσουμε. Μάλιστα. Έχετε και εινοποιείο, φαντάζομαι. Βεβαίως, έχουμε εινοποιείο. Και με όνομα, και σε... Εντάξει, έχει το όνομα. Το όνομα το δικό μου. Ναι. Το εινοποιείο είναι μετοχικό. Μετοχικό εινοποιείο. Το εινοποιείο χτίστηκε το 1960. Μπράβο. Το οποίο μέχρι το 80 όλοι οι χωριανοί, εμείς που είμαστε μέλη, κάναμε κουμανταρία και την επέρναμε στην ΚΕΟ. Μετά ήρθα εγώ το 98 και το ανέλαβα και αυτή τη στιγμή από τις 4 βιομηχανίες τις μεγάλες είμαι εγώ μέσα από αυτός που ο οποίος παράγει. Δηλαδή κρατείτε την παράδοση, το υπερασπίζεστε αυτό το μπράβο. Αγαθό που είναι πολιτισμός αυτό, δεν είναι μόνο ένα προϊόν κατανάλωση, έτσι. Είναι και πατέντα αυτή τη στιγμή η κουμανταρία, έτσι, κυπριακό καθαρά κρασί. Κυπριακό καθαρό κρασί, το οποίο επισκέφτεται πολύ τουρισμό στην κοινότητά μας καθημερινώς, ίσως με 10 λεωφορεία την ημέρα. Και τα επόμενα σας έτσι σχέδια. Για την κοινότητα, ποια τα είναι. Τα επόμενα μας σχέδια είναι να βαθμίσουμε παραπάνω την κοινότητά μας. Ελπίζω ότι θα έρθει, θα φύγει στη φιλία. Ήδη αρχίζει η επιστροφή. Ήδη αρχίζει η επιστροφή και ο κόσμος έρχεται στην κοινότητά μας. Έχετε και νέα ζευγάρια, παιδιά. Έχουμε πολλά νέα ζευγάρια. Ασχέως του πληθυσμού μας, η περιοχή μας, όχι η περιοχή, η κοινότητά μας, έχει τουλάχιστον 30 με 40 παιδιά. Μα σοβαρά, είναι ναι. ωραίο αυτό, είναι είδηση αυτό. Είναι να το ακούμε από την είδηση. Ναι. Ίσως είχαμε σχολείο, δεν έχουμε στην κοινότητά μας. Θα κάνετε κάποιο. Κάναμε περιφερειακό σχολείο στην Τριμίκλινη. Είναι δίπλα, εδώ δίπλα. Ναι. Από το δρόμο πηγαίνουν στην. Από τα 80 περιοχεία που υπάρχουν στην Τριμίκλινη, τα 10 είναι δικά μας. Μάλιστα. Και, και άλλα 20-30 πηγαίνουν στην, μέσα στην εκπαίδευση Λεμίθρου και Λεμεσό. Ο Δωρός έχει δύο υπέροχες εκκλησίες που μαρτυρούν ορθόδοξη παρουσία ως σταθερή συνέχεια του ελληνικού παρελθόντος του. Η μία του Αγίου Επιφανίου είναι χτίσμα του 14ου-15ου αιώνα και η δεύτερη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας νεότερη. Σε αυτό το οδηπορικό είχαμε ως ξεναγό και σύμβουλό μας τον κύριο Ευρυπίδη Καρσερά. Ένα υπέροχο γέροντα, έκπληξη για μας, για την άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας πρωτίστως. Ένας πολυμαθής και φιλομαθής δημογέρων που υπηρέτησε την κοινότητά του από διάφορες θέσεις και πρόσφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη και πρόοδο του χωριού του. Ο Δωρός είναι ένα από τα αρχαιότερα χωρικά της περιοχής μας. Από αρχαιότερα των χρόνων, από τους Ρωμαίους, Έλληνες, Βυζαντινούς, Καρχιτονίους, είναι γεμάτο. Όλοι άφησαν τα κατάλοιπα τους υπόγεια. Γενικά,
βρίσκομαι διαρκώς σπήλαια με αφορείς και διάφορα αρχαιολογικά αντικείμενα. Τι σημαίνει για σένα τον κύριο Καρσερά, τον δημογέροντα που πέρασε από όλες τις βαθμίδες εδώ της κοινότητας, ναι, και πρόσφερες. Τι σημαίνει αυτό που μου περιγράφεις τώρα. Ναι, τι σημαίνει. Σου περιγράφω το για να καταλάβουν οι μετέπειτα, τα έγραψα όλα σε βιβλίο, ναι, για να ξέρουν οι μετέπειτα το ιστορικό της περιοχής τους, διότι κανένας δεν το ξέρει. Και για να μην το ξεχνούν και για να μην χαθούν. Να μην το ξεχνούν. Ωραία. Συνέχισε. Και λοιπόν, είπαμε ότι ο Δωρός είναι αρχαιολογικό χωρικό. Ήταν, επέρασε και ειδωλολατρικός, ειδωλολατρικές περιοχές πολλές. Να λέμε πρόχριστο, ναι, ναι. Τις χριστιανικές. Ναι, ναι. Διότι κοντά στην Παλαιστίνη και εξού του Απόστολος Βαρνάβας είτε, ο Απόστολος Παύλος είτε και Παύλος, και γενικά είναι κέντρο του χριστιανισμού. Επίσης, η συνέχεια, υπάρχει συνέχεια, ιστορική συνέχεια. Και παρπατή συνέχεια. Ωραία. Για, και για, την, η εκκλησία, για τις εκκλησίες. Για την εκκλησία. Ο τόπος που καθούμαστε αυτήν την στιγμή, υπήρχε εκκλησία παλιά της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Μέχρι το 1925 υπήρχαν οι τρεις τύχοι. Δαμέ, ναι, και έγινε του λειτουργία υπαίθεια. Διεκαείς πόθος των κατοίκων ήταν να χτιστεί νέα εκκλησία παρακάτω. Το 1925 από την Επιτροπή εξεπονηρήσαν τα σχέδια της νέας εκκλησίας από τον αρχιτέκτονα Νεόφυτο Μπαλαπάπαν, ο οποίος ήταν τελειόφυτος του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1904. Κατάλαβες, αφού εξεπονηρήσαν τα σχέδια και με πολιτικό μηχανικό τον Ανδρέα Χατζηδημητρίου, μια ημέρα της 25 Μαρτίου εσηματοδοτήθησαν τα θεμέλια 20, έχω τους γραμμένους, 20 άνδρες με τα αυτιάρκα, τα εξινάρκα, σε μια νύχτα να κάνουν τα θεμέλια. Επιθεώρησε το μηχανικός, είπαν ορισμένα λάθη, άλλη νύχτα να ξεκινήσαν τα και τον μέσα τον Απρίλιο ήρθε ο Μητροπολίτης Νικόδημος Μιλουνάς και έθεσε το θεμέλιο λίθο. Ο πρώτος πυλός που έγινε, η ζύμη, έγινε μεγάλα, το οποίο έδωσαν οι βοσκοί χάρη της Παναγίας, που είναι το όνομα της Γαλακτοτροφούσα. Όποια γυναίκα δεν είσαι γάλαν, έβαλε μια λαμπάδα και το γάλαν της. Ως και ακόμα επειδή οι μαμπούντες ήταν τούρσισες, εσυστήνανται στους Τουρκούδες, έρχονται και φέρνουν συντάματα στην Παναγία για να έρθει το γάλαντο. Πόσο χρόνο είσαι, γέροντά μου? Πόσο χρόνο είμαι? Ναι. Είμαι 89 και πάω. Και πας. Πολύ ωραία. Αυτά τα όμορφα ελληνικά πού τα έμαθες? Τα ελληνικά. Τα όμορφα ελληνικά που μας μιλάς. Τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Ήταν ο δάσκαλος μας τότε, οι δασκάλοι μας τότε, εμπνέοντο από εθνικά αισθήματα πολλά, ήταν το Ελληνοδιδασκαλείο το 1923-30. Έβγαλε το Ελληνοδιδασκαλείο, ναι. Τα λοιπόν, και η ιστορία η ελληνική, είμαστε και όλοι ήταν εθνική ιστορία. Mm-hmm. Και διαβάζαμε τα αρέσκα μας. Μετά όταν πήγαμε Μεσόν και εργάζομαι στο καφενείο του Σκιούβου, εκεί εσύχναζαν οι καθηγητές του Λυκείου, του Αθηναϊδίου και του Γυμνασίου. Ήμουν 15 χρονών, μάλιστα, το 33. Και έμαθα πολλά. Συμπαθήσαμε και βάλαμε πελεκάνων το σχολείο. Όσα βιβλία είχαν το Αθηναίδιο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, εδικεύασα τα. Κατάλαβες. Έτσι. Και εν τω μεταξύ, εγόραζα και εγώ τα λογοτεχνικά περιοδικά των μπουκέτων και κάτι αστυνομικά, κάτι του Τσουκαλά, ναι, ελληνικά, τα οποία απαγορεύτησα σήμερα. Μάλιστα. Έχω, διαθέτω μία βιβλιοθήκη από 600 τόμους και 5 εγκυκλοπαίδειες. Την Αμερικάνικη, την Ακμή, της γυναίκας, την Εκκλησιαστική, 7 τόμους τόσους μεγάλους και πολλά άλλα πράγματα. Νιώθω χαρά και περηφάνεια που σου μιλώ. Ναι. Και σε ευχαριστώ. Είσαι υπέροχος.
Είσαι πανέμορφος. Ό,τι ερώτηση θέλεις κάνει, ούτε να σου δει. Και για την επόμενη εκκλησία, την πιο παλιά εκκλησία, του Αγίου Επιφανίου. Η εκκλησία του Αγίου Επιφανίου εκτίστηκε επί Φραγκοκρατίας το 1200. Είναι ένα σημαντικό έργο της τότε αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής. Είναι μία από τις 7 εκκλησίες της Κύπρου, το ίδιο σύστημα. Της Αμασκούς, του Δωρού, της Τριμύκλινης, μέσα γειτονιάς, μέσα ποταμού, Τρικουτσάς, Γαλάτας, Ασίνους και Άρακα. Ήταν μία των 7 εκκλησιών και είναι εικογραφημένη. Μάλιστα. Τι άλλο θέλεις να μας πεις, επιθυμείς να ξέρουν οι νεότεροι? Οι νεότεροι Κύπροι, οι Έλληνες Κύπροι ή όχι μόνο, ναι. Η εκκλησία του Δωρού ήταν μια πλουσία εκκλησία. Το 1925 διατηρούσε περί τις 500 λίρες. Μεγάλο ποσό. Είχε περιουσία μεγάλη. Τούτο από τα μέσα θεωρηθούλα και πάσμα για κάτω ήταν της εκκλησίας. Επουλήθησαν και εκτίστηκε η εκκλησία. Μάλιστα. Ζουν και ξένοι εδώ. Ζουν και ξένοι στο χωριό. Να μην τους λέμε ξένους. Κι άλλοι Ευρωπαίοι. Κι άλλοι Ευρωπαίοι στα δαμένα. Ζουν εδώ στο Δωρόν, έτσι, οι οικογένειες. Μόνον Άγγλοι ζουν. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Για μένα είναι ότι είμαι γνωστή σε όλο τον κόσμο και σε αυτήν την Αγγλία. Έγραψε στην Αγγλία κάποιος για τον Δωρόν. Μάλιστα. Και ότι επουλήθηκε σπίτι 200.000 λίρες. Έναν κακό δηλαδή. Έναν κακό δηλαδή να... Όχι, έναν κακό. Έτσι. Μάθαμε στον κόσμο σούλος. Είναι έναν από τα καλύτερα χωρικά της περιοχής. Λόγω τότε βρίσκαμε σε έναν κάμπισμα και όταν αντικρίσεις από τον δρόμο των κεντρικών κάτω μες στην άνοιξη, νομίζεις ότι ο Δωρός βρίσκεται σε μία αυτοδέσμευα πιταλιές. Είναι μια φαντασμαγορία. Όπου πάει σε πάρτι. Ενώ τα χωρικά τα λεπτά δεν έχουν. Όχι ότι είμαστε προοδευτικότεροι εμείς, αλλά ότι είναι το μέρος μας τέτοιον που έγινε καλή ρημοδομία. Και οι μουχτάριες μας προοδευτικοί από το 1940 και τα ο Ανδρέας Αργυρού, Νικόλας Λαμπή, ο σημερινός προοδευτικός πανέχος Καρσεράς, σκόπο έχουν να δώσουν να κάνουν το δωρόν υπόδειγμα της περιοχής. Το χωριό ανήκει στο σύμπλεγμα των χωριών της Κοιλάδας Κούρη και Ξυλούρικου και είναι και αυτό γνωστό για την κουμανταρία του. Επισκεφτήκαμε το οινοποιείο της κοινότητας και θαυμάσαμε την άριστη παραδοσιακή του φυσιογνωμία αλλά και τη σύγχρονη τεχνολογική του υποδομή. Πρόκειται για ένα οικογενειακό οινοποιείο με μακρά πορεία λειτουργίας, όπου εδώ παρασκευάζεται το υπέροχο κυπριακό κρασί νάμα ή κουμανταρία. Το κρασί αυτό είναι από τους αμπελώνες της γύρω περιοχής και κρατά μια μεγάλη παράδοση που πέρα από καταναλωτικό προϊόν είναι και πολιτισμικό αγαθό. Από το 1998 το οινοποιείο αναβαθμίστηκε και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η διευθύντρια του, κυρία Λένια Καρσερά, από την Αμόχωστο, μας ταξίδευσε στους δρόμους του κρασιού με τον πιο γλαφυρό και επαρκή τρόπο. Καταρχήν, σας καλωσορίσω, κύριε Κώστα, στο ενωπίο μας. Ο χώρος τούτος δημιουργήθηκε το 1960 από τους αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής εδώ, οι οποίοι θέλαν να παράγουν την κουμανταρία τους και να την πουλούν στην κυβέρνηση για να παίρνουν το εισόδημα τους. Για κάποιες δεκαετίες φτιάχναν την παραγωγή τους. Σε κάποιο στάδιο όμως, δυστυχώς, πλέον ήταν ασύφορο. Έτσι. Και αποφασίσαν να σταματήσουν. Ο χώρος τους εγκαταλείφθηκε και το 1998 αποφασίσαμε το σύζυγό μου να ξαναρχίσουμε την παραγωγή του τούτου προϊόντος, της κουμανταρίας βασικά. Έτσι. Είχε τις γνώσεις, διότι προέρχεται από οικογένεια αμπελοκαλλιεργητών. Είχε και τις γνώσεις από την ΕΤΚΟ που δούλεψε πάρα πολλά χρόνια. Και αποφασίσαμε ότι τούτο το προϊόν ήταν κρίμα να χαθεί και να περάσει στη λύθη του χρόνου. Και πρέπει να το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Καταρχήν, πρέπει να λέμε όχι μόνο συγχαρητήρια σε τέτοιες προσπάθειες,
αλλά νιώθουμε και περήφανοι, γιατί αυτό δεν είναι, όπως είπα και με τον Γέροντα εκεί, δεν είναι μόνο ένα προϊόν γενικά, αλλά είναι και πολιτισμός αυτό το πράγμα. Είναι στοιχείο του πολιτισμού μας, του λαϊκού μας πολιτισμού. Έτσι, ακριβώς, είναι, κυρία, ακριβώς. Η κουμανταρία είναι το αρχαιότερο κράτος του τόπου. Γι' αυτό και του δώσατε ακριβώς την προτεραιότητα αυτού, μαζί με τα υπόλοιπα. Ακριβώς, και θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν με το οποίο ο τόπος τούτος, ναι, μπορεί να προωθήσει τον πολιτισμό του στο εξωτερικό, έχοντας ατράνταχτα ιστορικά στοιχεία. Γι' αυτό και κατάφερε η κυβέρνηση και επήρε την πατέντα του προϊόντος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αυτό, ναι, το καταφέραμε, γιατί ακριβώς έχει ατράνταχτα ιστορικά ντοκουμέντα. Ξεκινήσαμε την παραγωγή, εμείς αγοράζουμε τα σταφύλια όλων των χωριών εδώ, από τους αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής γύρω από το Δωρό, δηλαδή Μονάγρη, Σιλίκου, Λάνια, Άγιο Γεώργιον, ακόμα και από τον Άγιο Μάμα. Έτσι. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια μας τούτη βοηθά και στο να παραμείνουν οι άνθρωποι τούτοι να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα αμπέλια τους. Διότι ακριβώς, ναι. Και με τη βοήθεια που παρέχει το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων στις ανανεώσεις των αμπελιών και σε διάφορες τεχνογνωσία που πρέπει να μάθουν οι καινούργιοι αμπελοκαλλιεργητές, προσπαθούμε τέλος πάντων να συνεχίσουμε την ίδια προσπάθεια. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, φαίνεται. Είναι αισιόδοξα. Και αντιστέκεστε. Ο καιρός είναι ο απεσιόδοξος, δυστυχώς. Ο καιρός είναι εχθρός, ναι. Είναι εχθρός, διότι η κουμανταρία παράγεται από αμπέλια τα οποία δεν μπορούν να ποτιστούν από τους καλλιεργητές. Απαγορεύεται από την νομοθεσία, ναι, και έτσι από τον κύριο. Ναι. Ωραία. Και πάει καλά ωστόσο. Ναι, ωστόσο, ναι, έχουμε συνεργασία άριστη με την ΕΤΚΟ, η οποία παίρνει από μας τη βάση νίνου, κουμανταρίας, έτσι ονομάζεται, ναι, και κάνει παλαιώνει και τα δικά της. Και εμείς εδώ έχουμε την άδεια, ναι, ναι, μάλιστα να παλαιώνουμε και να εφιαλώνουμε. Όπως επίσης και κρασιά βλέπω. Παράγουμε, ναι, και 2-3 κρασιά ξηρά, πάλι από τα σταφύλια της περιοχής. Ναι. Χρησιμοποιούμε τοπονύμια της, ναι, περιοχής, όπως είναι ο Άγιος Επιφάνιος, ναι, που είναι αφιερωμένο το κρυσάκι του χωριού μας, ο Άγιος Σέργιος, έτσι, πάνω πήρεται η σκήτη. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε να κρατηθούμε. Εμείς σας το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Μία από τις δυνατές εκπλήξεις στην κοινότητα αυτή ήταν αρκετή για να μας πείσει ότι ο Δωρός έχει εγκαινιάσει ήδη από καιρό μια δυναμική παρουσία με μέλλον στο εν γέννη κοινοτικογίγνεσθε. Είναι η βιοτεχνία παραδοσιακών γλυκών της κυρίας Κατερίνας. Όπως διαβάζουμε στον κομψότατο καταλογό της, 9 χρόνια τώρα η κυρία Κατερίνα Χριστοφόρου, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις της με την ανεξάντλητη εμπειρία της, φτιάχνει 17 είδη γλυκών και 14 είδη μαρμελάδων. Εχμαλωτίζοντας το χρώμα, το σχήμα, αλλά και όλο το άρωμα και τη γεύση των καρπών της κυπριακής φύσης στα μπουκαλάκια, με το όνομά της να φιγουράρει στα βάζα των γλυκών της, που σήμερα βρίσκονται σε όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό. Ειδικά όμως για όσους σκέφτονται τις πολλές θερμίδες τους, η Κατερίνα έχει στη συλλογή της και διαιτητικά γλυκά με λίγες θερμίδες χωρίς ζάχαρη. Το 2003 η Κατερίνα βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο του Υπουργείου Γεωργίας. Κυρία Κατερίνα, τα γλυκά Κατερίνας. Ναι. Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες. Καλώς ορίσατε, κύριε Χαλαμπίδη μου, στη βιοτεχνία μας. Η οποία κατασκευάζει, όπως βλέπετε, όλων των ειδών των γλυκών του κουταλιού, μαρμελάδες παραδοσιακές, κυδωνόπαστα, γλυκών αμυγδάλου, γλυκά διέτης για διαβητικούς. Με έναν τρόπο θα τολμούσε να πω υγιεινό και κοντά στη φύση. Σίγουρα, πάντα. Χωρίς συντηρητικά και... υπάρχει συνταγή για να αντέχουν, σίγουρα είναι όλα χωρίς συντηρητικά, αυτό είναι δεδομένο. Ο τρόπος που τα διατηρούμε είναι η παστερίωση. Και είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να είναι όλα αποστηρωμένα τα μπουκάλια μας, το νερό, όταν τρως το γλυκό του κουταλιού, το πιρούνι σου να είναι στεγνό, να μην έχει νερό, να το βάζεις μέσα, μετά θα αλλοιωθεί και θα ξυνήσει. Επιστημονικά, ποτέ, μελετημένα λοιπόν. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό έχετε και το... ας πούμε το πιστοποιητικό. Ναι, έχουμε το πιστοποιητικό που λέγεται HACCP. Ναι, είναι... το γνωστό πιστοποιητικό. Ναι. Το οποίο τι είναι, πέστε για τον απλό τηλεθεατή που... Το HACCP είναι ένας τρόπος ελέγχου από την στιγμή παραλαβής του φρούτου, της πρώτης ύλης,
μέχρι το είναι που θα το φάει, θα το καταναλώσει ο καταναλωτής. Μάλιστα. Το προϊόν. Δηλαδή η πιστοποίηση δηλαδή της ποιότητας κλπ. Ναι, είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορείς ανά πάθια κάθε στιγμή, αν μη κακό πάει κάτι στραβό, χαλάσει ένα προϊόν, να ξέρεις γιατί χάλασε ή τρόπους να μην χαλάσει, να μην αλλοιωθεί. Κοντά στη φύση, μέσα στην Κυπριακή παράδεισο βασικά, όλων των φρούτων, όπως τα περιγράφουμε, και όλων των εποχών, έτσι, εκτός από αυτό, και τους καρπούς επίσης. Όλων των ειδών, φρούτα και λαχανικά, μπορούμε να σας τα διατηρήσουμε σε σιρόπι, ναι, όπως τα βλέπετε αυτά. Ακόμα πρόσφατα έχουμε φτιάξει γλυκό σκόρδου. Ναι. Περίμενα να πεις. Ναι. Και κολοκάσι. Και κολοκάσι. Το κυπριακό τον κολοκάσι μας το έχουμε φτιάξει, διατηρήσει σε σιρόπι, να το έχουμε σε εποχές που δεν υπάρχει. Αναφέρτε μας έτσι τα ονόματα λοιπόν των γλυκών, κάπου ό,τι θυμάστε. Εμείς απολαύσαμε ήδη το υπέροχο κιδόνι. Και οφείλω να πω και στους τηλεθεατές ότι ναι, δεν νιώθεις ότι είναι κιδόνι καταρχήν. Και την ίδια στιγμή δεν νιώθεις εκείνο ότι κάτι έχει μέσα συντηρητικό που σε διώχνει ή σε κρατάει. Ναι. Τι άλλο. Διατηρεί την τη γεύση. Τη γεύση. Του φρούτου. Αυτό είναι το. Άρα, το κιδόνι, μήλο. Είναι ένα προειδιά σου. Σίκο. Μήλο, αχλάδι και σταφύλι, όπως το λέγεται το τραγούδι. Έτσι, ναι. Όλα. Σταφύλι, όπως. Αμύγδαλο τέτοιο, είπετε. Είναι το αμυγδαλωτό, το γλυκό αμυγδαλωτό. Το οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε. Θα φάμε και τέτοιο, δεν είναι? Σίγουρα, ναι. Ναι. Σαν γλυκό του κουταλιού, το βλέπετε. Α, είναι εδώ. Ναι. Ναι. Επίσης, το βάζουμε πάνω από τα fruit cakes. Α. Ή το γλυκό το Christmas cake. Άλιστα. Σαν επάλυψη από πάνω οι οικοκυρές. Βάζουμε τέτοια, ναι. Ναι. Και επίσης βλέπω και οι ξένοι το τρώνε και πάνω στο ψωμί. Ναι. Σαν spread, πώς το λες. Εμείς στις εποχές μας είμαστε μικροί. Τρώγαμε ψωμί βρεμένο με ζάχαρη. Με ζάχαρη. Αυτό οπότε ήταν, γι' αυτό είναι κάτι έτσι πιο αναβαθμισμένο. Και τι άλλο, αυτά εδώ τι είναι? Αυτά εδώ τώρα είναι, όπως είπαμε, για να κάνεις το fruit cake. Τα γλυκά όλων των ειδών των γλυκισμάτων. Ναι, είναι διάφορα γλυκά τα οποία μπαίνουν. Γιορταστικά και άλλα. Ναι, μέσα σε fruit cakes. Μάλιστα. Είναι έτοιμα στεχνά και τα παρέχουμε για τις οικοκυρές επίσης. Πόσα χρόνια έχετε αυτή τη βιοτεχνία? Τώρα είναι 17 χρόνια. Είσαι επαναπατριστήσα, Ήσουν ναι, στην Αφρική, Αυστραλία. Ήμουν Αυστραλία. Είμαι από την Κερίνια, Λάπιθο συγκεκριμένα. Μετά τον πόλεμο, την εισβολή, πήγαμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και γυρίσατε και επιλέξατε την περιοχή αυτή. Και ήρθα εδώ στην περιοχή του Δωρού. Σε υποδέχτηκε, σου έδωσε έτσι την αγάπη και τη στιγμή, ναι, ναι, και έτσι και εσύ το ανταποδίδεις με γλυκά. Ναι. Τι είναι τα γλυκά, κυρία Κατερίνα? Τι είναι η υπόθεση γλυκό, γιατί, τι είναι? Γλυκό είναι, κύριε Χαλαμπίδη, μεγάλη υπόθεση. Είναι παράδοση. Είναι η παράδοση της Κύπρου μας. Δηλαδή, τι σου θυμίζει όταν πας παλιά στο μυαλό? Και ένας που έζησε στο εξωτερικό πάντα σκέφτεται τη μητέρα του στην κουζίνα να φτιάχνει μυρωδιές, να αναβλύζουν τις μυρωδιές από την κουζίνα. Των γλυκών του κουταλιού, το καριδάκι. Δηλαδή είναι μέρος της διατροφής, έτσι. Και της παράδοσης μας. Και της παράδοσης. Ναι, ενώ πριν την παράδοση, ενώ να πούμε ότι είναι χωνευτικό, έτσι. Δηλαδή μετά το φαγητό, ναι, το, επίσης είναι χωνευτικό, βοηθάς στη ναι, χώνευση. Δεν δημιουργεί, οι ειδικοί το λένε καλύτερα αυτό. Όμως η παράδοση, η σοφία του απλού, έτσι, της υπαίθρου, αξιοποίησε ό,τι φρούτο και είχε και καρπό να το κάνει τέτοιο. Το αξιοποίησε. Δεν το άφησε να χαθεί. Να χαθεί. Όπως το σίκον τώρα πριν. Κρατάει και τη σχέση, ας πούμε, με το, τώρα που είπατε σίκο. Ας πούμε το σίκο, όπως και όλα τα φρούτα, είναι μιας εποχής και φεύγει. Αλλά και το χειμώνα, αν φας ένα φρούτο σε γλυκό, σε κρατάει, σου κρατάει τη σχέση με το τι έχει ο τόπος, ναι, η φύση, η φύση της προσφέρει. Είσαι ευχαριστημένη εδώ? Πολύ, πάρα πολύ. Εργοδοτείς κόσμο? Σίγουρα. Πόσους? Γύρω στα, είναι εποχιακό το προσωπικό μας. Εποχιακό. Γύρω στα 8 άτομα, όταν είναι εποχή που είναι, που φτιάχνουμε τα καρύδια, που υπάρχουν πολλά φρούτα, καρύδι, κεράσι, αυτά. Μόσφυλα υπάρχουν. Μόσφυλα, πάρα πολλά. Είναι η περιοχή εδώ των μοσφύλων. Έτσι. Πάρα πολλά. Ναι. Και είναι βιώσιμη η βιοτεχνία αυτή. Σίγουρα, ναι. Είσαι ευχαριστημένη, εννοώ.
Όλα τα καλά σου εύχομαι. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή προσφορά, έτσι. Μπράβο. Και ευλογημένη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Στο Δωρό διδάσκονταν τα ελληνικά γράμματα από το 1860, όπως διαβάζουμε στο πολύτιμο βιβλίο «Αρχείο» του κυρίου Ευρυπίδη Καρσερά. Ο γραμματοδιδάσκαλος Θεόφιλος εδίδασκε τα παιδιά μέσα στους αγρούς, εκεί που εργαζόταν με μία λίρα το χρόνο. Αργότερα, ο καθερεμένος από την Ιερά Σύνοδο Μητροπολίτης Μελέτιος εδίδασκε τα παιδιά εις την Μονήν Αρχαγγέλου, όπου ο ίδιος κατοικούσε. Συνέχισε και επί Αγγλοκρατίας. Η Μονή Αρχαγγέλου ήταν το πνευματικό φυτώριο των γύρω χωριών, όπου εμάθαιναν τα ελληνικά γράμματα από τους μοναχούς. Από το 1880 όλα τα παιδιά της περιοχής επήγαιναν ελεύθερα και εμάθαιναν τα ελληνικά από ειδικευμένους δασκάλους, με πρώτο το μοναχό Ιλαρίωνα. Ακολούθως ο Παπάντονης από τη Λεμίθου, ο δάσκαλος Κώτης από τη Λάνια, ο ιερέας Θεόκλητος και άλλοι, ως το 1912. Η Κυπριακή Αδελφότης Αλεξανδρίας, διεξόδοντης, έκτισε το σχολείο που είναι σήμερον, το ανώην ανατυλικά της Μονής που υπάρχει ακόμη. Εκεί φοιτούσαν όλοι οι γονείς μας. Εκεί μέχρι το 1910 διδάσκοντο και αγγλικά. Ο πατέρας μου Ηλίας Καρσεράς επέρασε 2 βιβλία αγγλικά. Το 1913 η Εκκλησία του Δωρού αποφάσισε και ανήγειρεν σχολείον εις τον Δωρόν. Το σημερινό σπίτι του Ευρυπίδη Καρσερά είχεν προσοντούχους διδασκάλους που εδιορίζοντο από την χωρητική αρχή με πλήρες ελληνικό πρόγραμμα. Το 1927 ανεγέρθη στον Δωρόν το νέο σχολείο με όλες τις σχολικές προδιαγραφές. Ο επισκέπτης μπορεί να δει και να γνωρίσει στον Δωρό πάρα πολλά. Τον όμορφο παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού, τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, τα στενά και γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια με τα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια με τις κεραμιδένιες στέγες. Ακόμη μπορεί να θαυμάσει την παλιά βρύση με καμάρα και με το νερό να τρέχει σε 2 σκαλιστές γούρνες. Από αυτήν τροφοδοτείται το χωριό και ορισμένα περβόλια σε παλαιότερες εποχές. Πιο κάτω από την εκκλησία του Αγίου Επιφανίου βρίσκεται το αγίασμα του Αγίου. Η πλατεία με τα όμορφα πεύκα και τα νόστιμα πινόλια. Εκεί και το σωματείο Άγιος Επιφάνιος, ένα μικρό μουσείο με χρήσιμα ενθυμήματα, βιβλία, φωτογραφίες, κύπελα που σηματοδοτεί την ιστορία του χωριού. Φίλοι τηλεθεατές, από το Δωρό της ιστορίας και της παράδοσης του πολιτισμικού και πολιτιστικού γίγνεσθε στο εν γέννη σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα, δια τα περαιτέρω.